Kopanov. Κίτσιου πήρε από τον Λεταλνίδη. Ο Ούμπιντες είναι κλεισμένος. Τον έχει απομονώσει από το παιχνίδι του ατρόμητου ο Τζίμιρο. Γι' αυτό και βρήκε χώρο ο Μανιάτης και έκανε. Την ίδια ώρα στην Λάρισα, Ελ Αστέρας στο ημίωρο 0-3. Κίτσιου. Κάνεις. Γιώργο Κορμπουνόφ. Κίτσιου κεφαλιά. Για Κρέσπο. 15. Και καταλήγει στον ατρόμητο απόψε. Το καλό πρόσωπο. Κάτι που δεν είδαμε στο παιχνίδι με τον Ηράκλη. Με 4 αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στην Ξάνθη. Με τον Κίτσιου. Αυτός ψάχνει στα δεξιά τον Κίτσιου. Παίρνει την κεφαλιά ο Σιλά. Αλλά η μπάλα είναι για τον Πα. Γλύκος. Ξανά ψάχνει τον Κίτσιου. Υποδείξεις στην ώρα του αγώνα όπως λίγο νωρίτερα στον Βίσεσβάρε για να τροφοδοτήσει τον Δελιανίδη λόγω του καλύτερου οπτικού πεδίου. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό της συνάντησης. Κεφαλιά από τον Κίτσιου. Επισάντος τότε και εκείνη ήταν για το κύπελο. Ήταν από τον Θρασίβουλο. Ο Δελιανίδης. Κεφαλιά από τον Ροντρίγκες. Εκεί. Κατεβάζοντας τα χέρια του ο Μπρίκιτς, βρήκε το κεφάλι του Σάχοφ. Εκεί χάθηκε η μπάλα. Το ελεύθερο από τον Γλύκο. Πήρε την κεφαλιά ο Κίτσιου, δεύτερη κεφαλιά. Κοντράρει μπάλα. Ευκαιρία. Επανάληψη στο πλάγιο με τον Τσίγκρο ψάχνει συμπαίκτη καθώς η μπάλα δεν μπήκε ποτέ μέσα από την. Βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαϊκαρά. Κίτσιου πήρε την κεφαλιά. Λόκαρε ο θερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ρέξ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έφτιαξε το όνομά του και την καριέρα του στον Πανι. Κεφαλιά από τον Σερζίνιο, δεν πέρασε. Συνεχεία διώξε ο Βρέτζος. Ο Βέρτζος που... Πάω και Ηρακλής λοιπόν 1-0, μπαίνουμε σιγά σιγά. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ο Πάω... Νάνο. Η σέντρα από τον Νάνο. Μιγγέλ Βίτορ πάλι εκεί για να διώξει με το κεφάλι. Δυνατή μονομαχία στον αέρα, ο Ζέκα ήρθε με... Ο Ανέστης... Έδωσε το ελεύθερο. Στη συνέχεια ο Γκάλο ύψος στην μπάλα. Διεκδίκησε ο Μπαρμπόσα με τον Κίτσιου που βγήκε. Κόκκινη για τον Τζαβέλα, κόκκινη για τον Πέκχαρτ. Με δεύτερη κίτρινη στην περίπτωση του Τσέχου. Κεφαλιά του Κίτσιου. Βρέθηκε στο έδαφος από φάουλ